Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντος. Μαργαρίτες για να δεις αν σ' αγαπώ και κλαίγες κρύφα τις δείχτες βρέπα παραπονιά ρίχο. Σαν σ' αγαπώ και κλαίγες κρύφα τις νύχτες πρέπει παραπονιά ρίχω. Μαργαρίτες μόνο εγώ θα σου το πω όταν με γλυκοφιλήσεις μόνο εγώ θα σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ και κλαίγες κρύφα τις νύχτες βρέπα παραπονιά ρίχω. Σ' αγαπώ και κλαίγες κρύφα τις νύχτες βρέπα παραπονιά ρίχω. Ακούσαμε λοιπόν Λευτέρη Καρδαμίλη και Δεν μιλούν οι μαργαρίτες, παιδιά. Ένα τραγούδι το οποίο το πραγματικά εγώ τουλάχιστον να στηθώ κιόλας καλά εδώ πέρα, γιατί είμαστε και σε καινούριο στούντιο, λοιπόν. Εγώ προσωπικά το λατρεύω. Έχει γίνει επανεκτέλεση από πολλούς τραγουδιστές, αλλά νομίζω ότι η επανεκτέλεση του Λευτέρη, δεν ξέρω, πρέπει παιδί μου, προγειώνει. Και επειδή εγώ είμαι λίγο άνθρωπος που θέλω να έχω επαφή με τους ανθρώπους που αγαπάω, και ο Λευτέρης είναι από τους τραγουδιστές που αγαπάω και στηρίζω πολύ, τον έχω κοντά μου. Λευτέρη, καλησπέρα. Να δούμε τον Λευτέρη. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλώς ήρθες για άλλη μια φορά. Πρεμιέρα σήμερα. Πρεμιέρα της εκπομπής Dolce Vita. Και αν θυμάσαι καλά, στην προηγούμενη εκπομπή που έκανα στο Λάξο, πάλι η πρεμιέρα ήταν όταν είχες έρθει. Πάντα... Είσαι γουρλής και πήγαμε καλά. Ε, σωστά. Και πάλι καλύτερα θα πάμε. Καλύτερα, το θέμα είναι καλύτερα να πάει το τραγούδι. Γιατί πραγματικά εγώ στο έχω πει, θυμάσαι, θα το πούμε και στον κόσμο στον έργο, δεν έχω πρόβλημα, τα λέω όλα. Λοιπόν, εγώ, αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, όταν το έβγαλε ο Λευτέρης το τραγούδι στο YouTube, θυμάσαι, σε πήρα τηλέφωνο και σου είπα, είναι από τις καλύτερες κινήσεις που έχεις κάνει μέχρι τώρα. Εντάξει, γιατί είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι της εποχής,
είναι τα ακούσματα τώρα της εποχής. Παίζεται, ναι, ναι, παίζεται. Είναι ένα τραγούδι που παίζει πολύ. Η φωνή σου, καλά δεν το συζητάω, το ξεσκίζεις, έτσι. Εντάξει, δεν υπάρχει. Όταν ακούς Καρδαμίλη, σε πολύ λίγο θα έχουμε και Παρασκευά Καρδαμίλη κοντά μας. Αυτό το όνομα αυτό είναι εγγύηση. Υπάρχει υπογραφή από κάτω. Υπάρχει, υπάρχει το αίμα, τις βλέπεις, ναι, δεν ξέρω τι. Αυτό τώρα είναι, σκέφτεσαι να κάνεις, στην προηγούμενη εκπομπή μου έχεις μιλήσει και για κάποιο live CD που σκεφτόσουν να κάνεις. Ναι, ετοιμάζω ένα live τώρα, όπως σας είπα, με τον Σταύρο τον Παζαρέντζη. Αχ, ο Σταύρος, να στείλουμε φιλιά στον Σταύρο τον Παζαρέντζη. Ναι, το φιλαράκι μου. Είναι ταλαντούχος, τον αγαπώ πολύ τον Σταύρο. Ναι. Και έχω κάνει πριν κάνα μήνα μάδαγες στις Μαργαρίτες. Το οποίο έχει απίστευτα βγει. Πάει πολύ καλά το κομμάτι, δεν έχω παράπονο, δόξα τω Θεώ, το στηρίζει ο κόσμος. Και παίζει και σε, πολλά, σε πάρα πολλά κλαπ το ακούω. Παίζει, ναι, ναι. Θέλω να σου πω ότι είχα πάει στην Πολύχνη σε ένα μαγαζί, το παίξανε 4 ώρες, το είπανε. Ήξερα εγώ άλλες 10, 14 έπαιξε στο σύνολο. Όλο το βράδυ έχουμε καρδαμίλη. Αγαπάμε και στηρίζουμε. Πες μου για το live το CD, το οποίο να, τώρα το ετοιμάζουμε. Ετοιμάζω και ένα... Πότε θα είναι περίπου έτοιμο? Περίπου ένα μήνα. Οπότε θα είμαι στον αέρα, θα το έχω. Εννοείται. Θα το έχω αποκλειστικό όμως. Αφού είμαι βουλής, είπαμε. Λοιπόν, επειδή εγώ δέχομαι, από τότε που κάναμε, όσες φορές έχουμε κάνει κουμπές μαζί, έχω αιτήματα φιλίας από σχεδόν όλο το σόι. Ξαδέρφια. Έχεις και πολύ σόι παραθέτω. 100 άτομα. Έχεις, τι 100, έχεις ξεπεράσει. Την προηγούμενη φορά είχα 40 αιτήματα φιλίας. Λευτέρης Καρδαμίλης. Λοιπόν, βλέπω πολλά νέα παιδιά, τα οποία είναι 18, 19, 17 και θέλουν να ακολουθήσουν το δικό σου δρόμο, το δρόμο του τραγουδιού. Τι συμβουλή θα έδινες εσύ σε αυτά τα παιδιά μέσα από την εκπομπή? Εντάξει, άμα το αγαπάνε το επάγγελμα αυτό που θέλουν να ακολουθήσουν, να το κάνω, αλλά δύσκολη είναι. Είναι δύσκολες εποχές. Εγώ αυτό που θα πρότεινα είναι να κάνετε μια δουλειά. Να έχετε μια δουλειά. Δεύτερη δουλειά. Και αυτό να το έχετε σαν χόμπι κάπως, ώστε να... Γιατί στις μέρες όταν να βγάλεις τώρα χρήματα να ζήσεις από το τραγούδι είναι λίγο είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, άστο. Δεν εδώ είναι. Εσύ που είσαι τόσα χρόνια καταξιωμένος, καθιερωμένος, έχεις δουλέψει, δουλεύεις από 14 χρονών, έχεις δουλέψει όλα τα μαγαζιά, έχεις δουλέψει από το καλύτερο στο χειρότερο. Έχει συνεργαστεί με άπειρους καλλιτέχνες και δυσκολεύεσαι. Όπως και όλοι δυσκολεύονται. Είναι δύσκολο, ναι. Που έχουμε λίγες γνωριμίες, πάλι είναι δύσκολο να βρούμε δουλειά. Φαντάσου. Έτσι. Φαντάσου ένα καινούριο παιδί. Ένας που βγαίνει τώρα, άμα δεν έχει λεφτά, δεν κάνει τίποτα. Πρέπει να πληρώσεις, πρέπει ναι. Να. Έτσι είναι αυτά παιδιά. Άμα δεν έχεις λεφτά. Στις μέρες μας αυτό είναι. Λευτέρη Καρδαμίλη, κάτι που δεν μας έχεις πει. Τι. Πώς είσαι. Όχι, δεν θα την κάνω. Παιδιά, δεν θα την κάνω την ερώτηση γιατί δεν θέλει. Ξέρω ότι δεν θέλει, οπότε δεν θα την κάνω. Δεν θα το φέρω σε δύσκολη θέση. Δεν θα το κάνω σήμερα. Θα το κάνω στην επόμενη φορά που θα έρθει με το live. Πούμε, για το live, αλλά θα μου τα πεις εκεί. Θα τα προσωπικά σου, γιατί την προηγούμενη φορά ξεγλίστρησες. Ναι, τα λέμε. Την προηγούμενη φορά ξεγλίστρησες και δεν μου απάντησες, αν θυμάσαι. Δεν κάνω τα λέμε αυτά. Δεν κάνω τα λέμε. Λοιπόν, θέλεις να στείλουμε χαιρετισμούς, φιλιά. Σε δικούς ανθρώπους που μας παρακολουθούν τώρα, θέλεις ναι, να θέλω πούμε. Να στείλω στο φίλο μου το Στάθη το ξένο. Να πούμε, καταρχήν να το πούμε, ναι. Πες. Ήτανε να είναι... Ήτανε, παιδιά, να βγάλουμε σήμερα να βγει ο Στάθης ο ξένος τηλεφωνικά κοντά μας, ο οποίος έχει κάνει και ένα μικρό χειρουργείο. Ναι. Ο άνθρωπος με δυσκολία δέχτηκε να βγει, αλλά έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα και δεν μπορεί να γίνει συνέντευξη. Αλλά επιφυλάσσουμε για την επόμενη εκπομπή να του κάνω ένα αφιέρωμα με τα τραγούδια του. Θα φέρουμε και καινούργιο κομμάτι μαζί που έχουμε. Και καινούργιο κομμάτι και ναι. Θα βγάλουμε Στάθη ξένο τηλεφωνικά κοντά μας. Έχουμε την αγάπη του. Πολλά φιλιά στο Στάθη, το φίλο μου, ναι. Λευτέρη, επόμενα βήματα. Ένα τώρα, όπως σου είπα για το live, προετοιμαζόμαστε πολύ. Για να καταλάβει και ο κόσμος, το live είναι ένα τραγούδι το οποίο μπαίνει η κανονική ορχήστρα στο στούντιο και το γράφεται κανονικά ή είναι στουντιακό live? Όχι, είναι όλοι μαζί. Μπαίνουν όργανα μέσα στο στούντιο, ναι, κανονικά. Ναι, ναι. Οπότε δεν είναι το ψευτο live που κάνουν. Είναι okay. Live κανονικό. Φυσικό live, έτσι. Ναι, μόνο ο κόσμος είναι ψεύτικος. Εντάξει, τα χειροκροτήματα σε όλα τα live νομίζω. Εντάξει, δεν είναι. Και εμείς, αν βάζαμε εδώ χειροκροτήματα, θα ήταν ψεύτικα. Εννοείται, αφού δεν έχουμε κοινό. Και κάνω ένα βίντεο κλιπ πάλι. Α, για πες μας, δεν μου έχεις πει γι' αυτό. Γιατί δεν έχω νέο κομμάτι. Ένα πολύ καλό του φίλου μου, το Αζίζ. Λοιπόν, εσύ για να ετοιμάζεις κομμάτι.
και να έχεις ήδη κανονίσει να το κάνεις και κλιπ, θα γίνει σίγουρα σουξέ. Ετοιμάζουμε χαμό, χαμό. Το ξέρω, γιατί σε ξέρω τόσα χρόνια. Πρώτα βγάζεις το τραγούδι, βλέπεις πώς πάει και μετά κάνεις το κλιπ. Ναι, έτσι. Εσύ για να μου λες ετοιμάζω βίντεο κλιπ, άρα ετοιμάζεις κάτι πολύ δυνατό. Ετοιμάζουμε ένα κομμάτι, διασκευή του Αζίζ. Το γνωστό έδωμα. Ναι. Αγαπημένος, λατρεύω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λατρεύω. Καταρχήν είναι, η μουσική του είναι τα δικά μας ακούσματα. Άμα το ακούσει, δεν θα κάθεσαι εκεί. Θα είμαι πάνω, θα χορεύω. Σαν τις Μαργαρίτες. Είναι πολύ καλό τραγούδι. Είναι χορευτικό. Χορευτικό είναι, ναι. Και το κάνουμε κλιπ με το φίλο μου το Pixel, το Tatusi. Pixel Art, Pixel Tatusi. Να στείλουμε πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά. Ήλιος και Φεγγάρι υπογραφή. Υπογραφή και σε όλες τις φωτογραφίες σου νομίζω έχει συμβάλει ο Ντάνιελ. Αυτά και κάνουμε εξτρά σε... Λοιπόν, κάνεις εξτρά τώρα καλοκαιράκι, είπαμε και την προηγούμενη φορά. Κάνεις τις βόλτες σου εδώ στην Ελλάδα. Παντού πας και σε νησιά πας, βλέπω. Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Γιάννενα, παντού. Κοζάνη ήμασταν πριν 2 εβδομάδες, Άρτα. Εγώ θέλω να μου πεις κάτι άλλο. Κάποιος ο οποίος είναι ένας επιχειρηματίας που μας παρακολουθεί και θέλει να σε βρει. Πώς μπορεί να σε βρει, έχεις κάποιο προφίλ στο Facebook? Ναι, έχω 2 προφίλ, έχω Λευτέρης Χαρδαμίλης. Εγώ το λέω, εγώ ξέρω ότι έχεις, απλά εγώ το λέω για τον κόσμο. Έτσι, έτσι, ναι. Γιατί το Λευτέρης το γράφεις και λίγο περίεργα εσύ. Δεν το γράφεις Λευτέρης στα ελληνικά. Λευτέρης. Το φου το γράφεις κάπως με ύψιλον. Ναι. Είναι λίγο, λοιπόν. Γράψτε Χαρδαμίλης, παιδιά, στα λατινικά με γιώτα. Λε, θα σας το βγάλει. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να το βρείτε, στείλτε μου ένα μήνυμα εμένα και θα σας φέρω εγώ σε επαφή με τον Λευτέρη κατευθείαν. Λοιπόν, Λευτέρη, να σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Που ήσουν κοντά μου σήμερα στην πρεμιέρα. Σε αγαπάω και σε στηρίζω και το ξέρεις και θα σε αγαπάω και θα στηρίζω. Αμοιβαία τα αισθήματα και εγώ όσο, όσο είμαι στον αέρα. Να είσαι καλά. Και όσο δεν είμαι, πάλι θα σε στηρίζω. Να είσαι λοιπόν, καλά. Αγαπημένος Λευτέρης Καλαμίλης, πάμε λοιπόν. Λοιπόν, πού να πάμε, να σας με βοηθήσει λίγο. Λοιπόν, ναι. 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 Λοιπόν, δώστε μου μερικά δευτερόλεπτα μόνο. Πάμε να δούμε λίγο το Μπαγιάμο για να φέρω στο στούντιο τον Παρασκευά Καρδαμίλη, new entry, νέος τραγουδιστής. Πάμε.